Asia Summit που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. First of all, let me say that, επιτρέψτε μου να πω ότι η τιμή είναι δική μου να με προσφωνεί σε αυτή την εκδήλωση η Βάλια, ένα μέλος της γενιάς των Ελλήνων που πολλοί στη χώρα μας τους αντιμετώπισαν σαν να ήταν καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους, υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, εγκαταλείποντας ταυτόχρονα την ελπίδα τους ότι αυτή η χώρα κάποια μέρα θα μπορέσει να επανοικοδομηθεί πάνω σε στέρεες βάσεις. Αυτή τη φορά λοιπόν σε στέρεες βάσεις και θεμέλια. Συνεπώς είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος που μπορώ να πω στη Βάλια και σε όλα τα μέλη της δικής της γενιάς ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και τώρα η Βάλια και η γενιά της δεν είναι πλέον καταδικασμένη. Είστε η γενιά, είναι η γενιά που αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας μας και η χώρα μας πλέον έχει επανέλθει στα πόδια της, στέκεται πλέον στα πόδια της μετά από χρόνια ύφεσης, χρόνια λιτότητας και τη μεγαλύτερη συλλογική απελπισία. Ωστόσο, σήμερα έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να εμπιστευτούμε το μέλλον, να εμπιστευτούμε το μέλλον της δικής μας χώρας σε εκείνους που τολμούν να το φανταστούν αυτό το μέλλον. Και θέλω να εγγυηθώ στη Βάλια και σε όλα τα μέλη της γενιάς της ότι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι αυτή η γενιά δεν θα καταλήξει ως η χαμένη γενιά, αλλά ως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μιας νέας εποχής για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λοιπόν την ομιλία μου εδώ στο Concordia Summit σε αυτό το πολύ φιλικό για μένα περιβάλλον. Άλλωστε είναι η δεύτερη φορά που δίνω, που κάνω ομιλία σε αυτό εδώ το πλαίσιο, λέγοντας ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει με το γεγονός ότι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι παραπάνω από σοβαρές. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλον τον πλανήτη, το τέλος της εποχής της οικονομικής κρίσης που δίρκησε μια δεκαετία αποτελεί ένα καλό νέο. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον για να χτίσουμε ένα μια ευημερία για το μέλλον μας. Και μιλάω γιατί τα πράγματα είναι ακαθόδη. Μιλάω για εκείνους που θέλουν να μας γυρίσουν στη δεκαετία του 30, που δείχνουν το δάχτυλό τους στους φτωχούς, τους ανέργους και στους πιο ευάλωτους των κοινωνιών μας. Εκείνους που καταδικάζουν από τη μία τον φονταμενταλισμό, αλλά ταυτόχρονα αρνούνται το καταφύγιο σε εκείνους που προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτόν τον φονταμενταλισμό, αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν ένα κολοσσιαίο μηχανισμό fake news και προπαγάνδας, ούτως ώστε να δημιουργήσουν μια αλλοιωμένη εικόνα της πραγματικότητας, να απογοητεύσουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να νιώθουν ανασφαλείς και φοβισμένους. Ωστόσο, εκτός από αυτούς τους δημαγωγούς, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε
τις φωνές των ελίτ. Τις φωνές που ήρθαν από ένα status quo το οποίο αρνείται την ευθύνη για τα λανθασμένος για όλα αυτά που έγιναν λάθος τις προηγούμενες δεκαετίες και ρίχνει τις κατηγορίες και την ευθύνη στους λαούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους παραβλέψουμε όλους αυτούς. Εκείνους λοιπόν που θέλουν να μας ξαναγυρίσουν στο παρελθόν. Ωστόσο όμως δεν θα σκύψουμε το κεφάλι σε όλους αυτούς. Η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε από κοινού με τους φίλους και συμμάχους μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Μιλάμε εκ μέρους όλων εκείνων που είναι δεσμευμένοι στις συλλογικές λύσεις για τα συλλογικά μας προβλήματα. Εκείνους που μάχονται και δεν παρετούνται. Εκείνους στόχος των οποίων είναι να ενώσουν και όχι να φέρουν περαιτέρω διχασμούς μεταξύ των λαών και των εθνών. Και πιστεύω ακράδαντα, κυρίες και κύριοι, ότι στη τελική ανάλυση η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στην Ελλάδα λοιπόν κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να αναζητήσουμε τις πιο συλλογικές και αποτελεσματικές απαντήσεις σε κέρια σημασία ζητήματα. Είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε για το γεγονός ότι η Ευρώπη πρέπει να δράξει την ευκαιρία και να ξεκινήσει μια συζήτηση μέσα σε ένα νέο πλαίσιο όπου τα δικαιώματα και υποχρεώσεις θα είναι ξεκάθαρα, αλλά ταυτόχρονα δίκαια και ρεαλιστικά. Δεν υπήρχαν όμως πολλά ευήκοα ότα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αυτή η συζήτηση βρίσκεται στο βρίσκεται πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Είμαστε από τους λίγους που πιστεύουμε ότι η κρίση των προσφύγων δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο για δύο ή τρεις χώρες που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος αυτού του ζητήματος, αλλά αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για να αντιμετωπιστεί. Αντιμετωπίσαμε αυτό το ζήτημα επί τη βάση του ανθρωπισμού και του σεβασμού στους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Δημιουργήσαμε το «Ισχύσεν τη ενώση» για να δημιουργήσουμε ένα κοινό έδαφος και να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Δεν αρνηθήκαμε την ευθύνη μας και αναλάβαμε την ευθύνη μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και λάβαμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να καταστήσουμε τα Βαλκάνια μια ευημερούσα κοινωνία και ήρεμη και ασφαλής περιοχή της Ευρώπης. Αδράξαμε την ευκαιρία για να λύσουμε ένα κανθόδες ζήτημα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη εδώ και 30 χρόνια. Μιλάω φυσικά για την σύγκρουσή μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία ολοκληρώνεται, τελειώνει μέσα από το σεβασμό των λαών μας, της ιστορίας μας, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα, είναι η χώρα που ηγείται στην Βαλκανική Χερσόνησο και ο ιστορικός της ρόλος την υποχρεώνει να αναλάβει δράση για να ηγηθεί στην περιοχή και να τεθεί επικεφαλής ενός κινήματος για την σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό αποτελεί όραμά μας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπω εγώ τη χώρα μου
τα επόμενα χρόνια. Μια χώρα λοιπόν που θα δράξει τον στρατηγικό της γεωπολιτικό ρόλο και θα αποτελέσει επικεφαλής μιας μεγαλύτερης εταιρικής σχέσης στα Βαλκάνια και στην Μεσόγειο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούμε πραγματικά την στρατηγική μας εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα ορόσημο για τις σχέσεις μας με τη ΗΠΑ, δεδομένου ότι η ΗΠΑ ήταν η τιμόμενη χώρα και μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, κυρίως στους τομείς που είναι γεωπολιτικά πάρα πολύ αξιόλογοι. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη πηγή, η πιο αναπτυσσόμενη πηγή επενδύσεων για τις ΗΠΑ, φτάνοντας τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια και ένας πολύ μεγάλος ενεργειακός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μέσα από την ποικιλία των δρόμων των ενεργειακών δίνει μια ασφάλεια στην ενέργεια. Γι' αυτό η ελληνική οικονομία θα πρέπει να ενισχυθεί από νέες επενδύσεις, διότι μια πιο ενισχυμένη οικονομία μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Αυτό θα είναι πολύ εποφελές για όλους τους εταίρους μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά. Ωστόσο, έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι η χώρα μου έχει ήδη γύρισει σελίδα. Οι κακές εποχές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτών των ολοένα και διαφοροποιούμενο κόσμο συνεχίζονται. Ωστόσο, εγώ έχω να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι ένα πιο αισιόδοξο μέλλον βρίσκεται ενώπιον των ματιών μας και η χώρα μας. Πιστεύω ότι είναι μια χώρα που αξίζει να ανήκει στους Έλληνες και στις παραδόσεις τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.